Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, αυτή η συμφωνία που επετεύχθη για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή είναι πραγματικά ιστορική και ιδιαίτερα σημαντική. Στην πράξη, αναγνωρίζεται ότι τα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα είναι κοινά μας σύνορα και ότι η φύλαξή τους, η διαχείρισή τους είναι κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Ακούστηκαν πολλά. Θα ήθελα απλώς να σημειωθεί ότι όχι μόνο δεν θίγεται καθόλου η εθνική κυριαρχία, αλλά αντίθετα αυτό το καινούριο σώμα θα αποτελείται από στελέχη όλων των ευρωπαϊκών χωρών και θα έχει την ευθύνη για ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό εννοούσα πρωτύτερα όταν σημείωσα, απαντώντας τον κύριο Κύρκο, ότι πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν αυτό το σώμα υπήρχε 2 χρόνια πριν. Θα είχε αντιμετωπιστεί διαφορετικά η προσφυγική κρίση, θα είχε τύχει καλύτερης διαχείρισης και θα είχαν διασφαλιστεί και προστατευτεί πιο αποτελεσματικά τα κοινά ευρωπαϊκά μας σύνορα. Σεβασμός λοιπόν στην εθνική κυριαρχία. Η νέα ενισχυμένη agency θα συμβάλλει τόσο στην πρόληψη, ώστε και στην αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων. Δεν θα επαναλάβω όλες τις καινοτομίες, τα πλεονεκτήματα που έχει η Ευρωπαϊκή Συνοριακή Ακτοφυλακή. Θα τονίσω όμως ότι είμαι υπερήφανος που η πρόταση που κατέθεσα 6 μήνες πριν γίνεται πραγματικότητα. Μετά από εντατικές και ιδιαίτερα δύσκολες, πρέπει να σας πω, αλλά αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ανάμεσα στα κράτη. Αυτή λοιπόν είναι η Ευρώπη που αντανακλάται από αυτό το κοινό μας αποτέλεσμα, η Ευρώπη της ευθύνης, της αλληλεγγύης, της δράσης. Η Ευρώπη που όλοι θέλουμε ως Ευρωπαίοι πολίτες. Η Ευρώπη που όχι μονάχα θα αντέξει και θα ξεπεράσει κάθε κρίση, αλλά θα συνεχίσει να δυναμώνει, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών και των κατοίκων της.